Η Μόσχα καταγγέλλει ότι συνεχίζονται οι επιθέσεις σε ρωσικό έδαφο Θανάση Αυγερινέ. Μιλάει και για επίθεση με οβίδες από την πλευρά των Ουκρανών. Καλησπέρα από τη Μόσχα που λέει ότι αντιμετωπίζει νέες επιθέσεις από το στρατό του Κιέβου σε πολλά μέτωπα, στη ρωσική επαρχία του Μπέλγκοραντ, αλλά και σε ε, όλη σχεδόν τη γραμμή του μετόπου εντός Ουκρανίας. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι και των Ρωσόφωνων εκεί, αλλά και του Ρωσικού στρατού, ανακοινώνουν ότι έχουν αποκρούσει τα τελευταία 24 ώρα πολλέ αντιπιθέσει του στρατού του Κιέβου, τόσο στο Ζαπαρόζιε, όσο και στι περιφέρειες του Ντονιέτ και του Λουγκάνσκα, αλλά βέβαια και στο Μπέλγαραντ, όπου η κυρίω απειλή που προέρχεται από την πλευρά του στρατού του Κιέβου είναι τα χτυπήματα του πυροβολικού από μακριά. Αυτή τη στιγμή οι χερσαίε δυνάμει φαίνεται πω διαρκώ αποκρούονται με βαριέ μάλιστα απώλειε, όπω ανακοινώνεται τουλάχιστον. Όχι απλώ βαριέ, αλλά κυλιορεκτικά ανατριχιαστικέ. Φαίνεται πω είναι οι απώλειε του Ουκρανικού στρατού συνολικά. Τα στοιχεία αυτά ακούγονται όλο και πιο επίμονα τελευταία. Μάλιστα, έχουν Αμερικανική προέλευση. Τι επανέλαβε αυτέ τι εκτιμήσει ο υποψήφιο πρόεδρο των ΗΠΑ, ο Κένεντι Τζούνιορ, μιλώντα για μια αιματηρή κυριολεκτικά πανολεθρία. 350.000 είναι οι νεκροί Ουκρανοί στρατιώτε, σύμφωνα με αμερικανικά στοιχεία που ο ίδιο επικαλύπτεται. Ενώ για να έχουμε και ένα συγκρίσιμο μέγεθο, η πιο ναι. αντικειμενική πηγή που μπορώ να βρω είναι το βρετανικό BBC, το οποίο έχει καταγράψει μέχρι στιγμή 24.500 Ρώσους νεκρού στρατιώτε. Ναι. Το Κρεμλίνο λέει ότι δεν αλλάζει η πολιτική του, όσα όπλα και αν πάρει η Ουκρανία από τη Δύση, ότι. Uh, οι εκτιμήσει όλε είναι ότι το προσωπικό του στρατού του Κιέβου τελειώνει πολύ ταχύτερα από τα όπλα του. Η Μόσχα, uh, λέει ο κύριος Πεσκόφ, uh, δεν έχει άλλη εναλλακτική από το να ολοκληρώσει τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία και uh, υπογράμμισε ότι η υπεύθυνη για αυτήν την uh, κατάληξη είναι η Δύση, γιατί για χρόνια έκανε ότι δεν ναι, βλέπει καλά. το πρόβλημα στην Ανατολική Ουκρανία, δεν έβλεπε τα νεκρά παιδιά και τους αμάχους στον